Νίκη στην Αγία Πετρούπολη επί τη Zenit. Ο Άρης έχει τρεις ήττες στη σειρά. Παναθηναϊκός έχει την απόλυτη υπεροχή. Και εν προκειμένου του αγώνα στα περίγωρα της Μόσχας με τη Χιμ και την Τρίτη. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Διαβολοβδομάδα κιόλας. Σίγουρα με καλύτερη ψυχολογία όμως, γιατί με τον Παναθηναϊκό πολύ σπουδαία παιχνίδια με αμφίροπο αποτέλεσμα. Σίγουρα υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά και την νίκη, η οποία ανέβασε την ψυχολογία την περασμένη Πέμπτη στην Αγία Πετρούπολη. Εδώ ο Ράιον Μπράουν ανοίγει και λογαριασμό, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τις απουσίες, Βασίλη. Το πλάνο, ο στόχος του προπονητικού επιτελείου είναι να τον έχει έτοιμο για το παιχνίδι με τη Χίμκι. Να κάνει με υποτροπή με τον προηγούμενο σοβαρό τραυματισμό τον προηγούμενο Ιανουάριο. Είναι κάτι που του συνέβη, ούτως ή άλλως έπαιξε το πρωτάθλημα. Δεν ήταν έτοιμος ακόμη να παίξει στην Ευρωλίγκα. Εδώ το προηγούμενο, ο ένας έπαιξε μάλιστα στον Άρη. Πάμε και στον Πάρη Τσελεπίδη. Μεγάλη απουσία του Ποχωρίδη, μεγάλη απουσία και του Τζέιλεν Μόρις και τρίποντο εδώ από τον Γουέσκι Τζόνσον. Παναθηναϊκός προηγείται με 6-3. Καλησπέρα, Πάρη. Δηλαδή ότι δεν επιλέχθηκε από τον Σούλη Μαρκόπουλο στη βασική πεντάδα. Ναι, γιατί ο Μάρκους Λοβέτ Τζούνιορ υπαναχώρησε, αναθεώρησε την απόβασή του. Από έναν από τους μεγαλύτερους σκόρες στη σύγχρονη ιστορία του NBA, ο Τρέισι Μαγκρίβιντι. Αυτό ήταν ο ήρωας του Μπράουν. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο ήρωας του Μαρτίνας Γκετσέβιτσους, του Σεδροηλία. Θα γίνει 18 χρονών την Τρίτη. Φλιώνης και Σεδροηλίας στην πεντάδα του Άρη, στο backcourt. Πρώτα τέσσερα μάτς που σημαίνει 15,5 κατά μέσο όρο. Ο Ολυμπιακός επίσης έδωσε 18 χθες το βράδυ στην Βιτόρια. Αλλά του Παναθηναϊκού είναι και στα τέσσερα μάτς. Είναι συνεχιζόμενο το πρόβλημα των κατοχών που χαρίζει. Ενώ τώρα μειώνει, ισοπαρίζει σε 12 όλα. Όχι, είναι συνολικό. Ωραία πάσα του Γκετσέβιτσου. Να ο Αριστοξέφωτο στην πεδιάδα που έλεγε κάποτε και ο Μέμος Ιωάννου, περιγράφοντας τέτοιες φάσεις στο transition game. Έλα, Κώστα. Ο Αργύρης Πεντουλάκης είχε παράπονα από το rebound προφανέστατα από τους παίκτες του, αλλά το ανέδειξε περισσότερο με τη μορφή της λάθος νοοτροπίας, φέροντας ως παράδειγμα το Μίτογλου. Μητάζ, εκεί, στην παλιά πρωτεύουσα από τον Τζάρον. Εδώ Χουκ από τον Ντεσόν Τόμας, που η παρουσία του φέτος είναι εξαιρετική. Δηλαδή, καλή υπόθεση για τον Παναθηναϊκό. Το επιθετικό rebound για τον Άρη από τον Τραγκίσεβιτς, μετά το άστοχο σου του Τάλτον. Κιλομορφία και όλα στα τελειώματά του και το catch and shot και το σου τριών πόντων. Εδώ από τις 45 μοίρες και επίσης το hook με το αριστερό που είδαμε νωρίτερα, το τελείωμα του Ντεσόν Τόμας. Και ο Παναθηναϊκός που δεν ξέρω αν θα του δοθεί ευκαιρία σήμερα, Γιάννη, να βάλει για τα καλά στην εξίσωση τον Ντεσόν Τόμας, που μέχρι στιγμής φαίνεται ότι προσπαθεί ακόμη να προσαρμόστη το Γουέις Τζόνσον. Τον είχε πάρει ο Ντούντα στην ομάδα του Ευρωμπάσκετ το 2009. Εδώ το alley-oop που δεν είναι ανάγκη να είναι ο καλάθις μέσα για να δημιουργεί. Το κάνει τώρα ο Φρεντέτ. 3-25 στο 35-25. Κοίτα, οι ακτομήθειες λένε ότι μεταξύ άλλων εδώ Τάλτον απαντά. Σας σύστηνα για Πετρούπολη. West Johnson αμέσως. 23-24, άμεση εκτέλεση. Παρουσία του στους πράσινους ήταν μικρή του πρώην αρχηγού του Πανιωνίου. Παναθηναϊκός τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Καρφώνει ο Παπαπέτρου. 27-25, πάμε στον Κώστα Κατέβαν. Αλλά ο Άρης απάντησε, δείχνει ανακλαστικά. Να δημιουργεί ρήγματα στην επίθεση της ομάδας του. Νωρίτερα είχε ζητήσει αυτό το high-low με τη συνεργασία του Wiley με τον Μίτογλου και από τον Μίτογλου περιμένει πράγμα. Δεν είναι και αυτό μια ευκαιρία το συγκεκριμένο μάτς. Μολονότι μέχρι στιγμής μοιάζει λίγο μουδιασμένος ο forward Παναθηναϊκού. Αντιθέτως ο Τζίμερ Φρεντέτε μοιάζει καθόλου μουδιασμένος. Εκτελεί στο transition από τις 45 μοίρες. Φρεντέτε είναι, εντάξει, είναι τρομερό σουτέρ, δηλαδή να βρει ρυθμό. Από τη μακρά θητεία του στην ΑΕΚ. Νάτος εδώ πάλι. Εντάξει. Εδώ ήρθαμε. Πολύ έξυπνο. Εδώ ήρθαμε που λένε και στο σινεμά. Ίδιο καλάθι. 8-0 στη δεύτερη περίοδο και ένα καλάθι πήγε κάβο ο Παναθηναϊκός από πριν. 10-0. Αλλά έχει δίκιο που μου το επισημαίνει ο Γιάννης. Ο Άρης δεν έχει σκοράρει ακόμα σε αυτά τα δύο λεπτά και κάτι ψηλά της δεύτερης περίοδου. Και ο Παναθηναϊκός επεκτείνει το σερί του. Είναι δικά μου σενάρια, δικά μου παραμύθια. Και δεν έχω βάλει και σάλτσα, σας διαβεβαιώ. Απ' τη γωνία, νάτος εδώ ξανά! Δραγκίσεβιτς πάει να τελειώσει τη φάση απέναντι στον Μίτογλου.
Η απάντηση του Παναθηναϊκού με τον Ιαν Βουγιούκα. Μεγαλώνοντας κατεβάζει με θέση. Έχεις δίκιο. Μπάλα έφυγε. Δεν μπόρεσε εκεί. Και εδώ ο Άρης θα το πληρώσει αυτό. Γιατί δημιουργήθηκε ανισορροπία. Ο Σακελαρίου δεν μπάσαρε καλά. Μια κακή επίθεση, μια στραβοχημένη επίθεση που λένε δημιουργεί ευκαιρία ευνηδιασμού στον αντίπαλο. Ο Λιτουανός είναι πάρα πολύ καλός τώρα. Δεν κάνει πολλά άλλα πράγματα. Βασικά κάνει μόνο αυτό να το κάνει καλά. Ράις. Άμεση εκτέλεση με αυτό το πολύ χαρακτηριστικό στυλ του. Με τον καρπό ψηλά, με το αριστερό χέρι. Βιάζεται στην επίθεση και δεν κάνει λάθη. Είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι, βρίσκει τις επιλογές για να μείνει κοντά στο σκόρο. Και εδώ εξαιρετικό ξεδίπλωμα ευνηδιασμού. Γκετσέβιτσους και Μιλόσεβιτς. Έβαλα άμυνα και επίθεση να παίξουμε κάθε φάση σαν να είναι τελευταία. Και το βγάζετε παρά τις απουσίες σημαντικές του Μποχωρίδη και του Μόρις. Ναι, ισχύουν αυτές οι απουσίες. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να αγοράσουμε χρόνο με κάποιες νίκες για να καλύψουμε κάποιο από το χαμένο έδαφος. Αλλά έχει και καλές ιδέες και έχει και καλή εικόνα. Εδώ το pick and roll, η έξτρα πάσα δούλεψαν καλά. Αλλά βεβαίως φεύγοντας ο Νίκα Λάβη στον ευνηδιασμό είναι πάρα πολύ δύσκολο για την απέναντι άμυνα να αντιδράσει. 47-41. Μπάλα πάει μέσα βαθιά στον Μίτογλου. Σούτα τον καλάθι για 3. 50-44. Η διαφορά στους 6. Ο Καλάδης που πλάκα είναι ο καλύτερος στο τρίτο τριμπόντο του Παναθηναϊκού. Ο Άρης, ο οποίος για να μην τον αδικούμε καυτόν, διότι είναι εξαιρετικός στο μάτς, θα κάνει την εικόνα του ακόμα καλύτερη. Κι άλλο! Είναι στη μέρα του, είναι in the zone, έτσι έλεγε κάποτε ο Μάικλ Τζόρνταν. 22,5 λεπτά να αντέχει να ακολουθήσει τους επιθετικούς ρυθμούς του Παναθηναϊκού. Φρεντέτ, κι άλλο! Μετάει σαν μπότσαλο στην ύπνη. Δείχνει πολύ εύκολο, ναι. Σαν πετραδάκι στον ωκεανό, κάτι τέτοιο κάνει ο Φρεντέτ. Rebound από τον Τόμας. Τον Τεσόν Τόμας. Τζόνσον Τόμας αμέσως. Catch and shot. 61-51. Στο Παναθηναϊκό έφταναν για να ανεβάσει τη διαφορά στους 10. Εδώ ξανά pick and roll του Άρη. Με τον Ντάλτον και τον Τρακίσεβιτς. Και άλλο pick and roll. Side pick and roll. Πλάγιο. Είναι και σοβαρός. Δεν κάνει εύκολα λάθος. Δεν πουλάει μπάλες. Το λέω αυτό, έχω το στο νου μου. Όταν ο Άρης έκανε 22-23 λάθη, πώς έχει κάνει στην Λάρισα που φώναζε ο Σούλης και με το δίκιο. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Άρη, Τρακίσεβιτς έχει εκεί την παγίδα, βρήκε την έξτρα πάσα στη weak side και οδηγεί τη διαφορά στους 7. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει άμεση αντίδραση, την οποία εκφράζει ο Τζέικομ Γουάιλι. Ο Παναθηναϊκός τον τσέκαρε πέρυσι όταν τον βρήκε απέναντί του με την Γκραν Κανάρια. Βάρος. Δεν είναι εύκολο να παίξουμε μασκά. Γουάιλι με πολλή ενέργεια εκεί, με μεγάλη αποφασιστικότητα ο Αμερικανός. Όχι, ήταν από τους διακριθέντες απέναντι στη Zenith και στην άμυνα και στην επίθεση. Η ενέργειά του ήταν σημαντική. Εκτελεί. Άντε να το... Μακάρι όλα αυτά τα παιδιά που έχει ο Άρης και έχουν βγει μπροστά να μπορέσουν να... να αφήσουν το στίγμα του στο ελληνικό μπάσκετ και να είναι από επιλογή και όχι από ανάγκη. Σωστά, το είπες πολύ σωστά. Ενίδυτα και όχι εξ ανάγκης. Επειδή λείπουν λεφτά ή λείπουν παίκτες. Εδώ ο Παναθηναϊκός βγάζει τη φάση του αγώνα. Φρεντέτη έχει 18 και Τσέβη τους 17. Απέκτησε προβάδισμα ο Αμερικανός. Α, μάλιστα. 21 σπόντι, Στέρι Λάβρη 88-62, αίτητο προελάβει το Περιστέρι στο 5-0 με προπονητή τον Πασκουάλ. Το Περιστέρι που είχε στον πάγκο το Πεδουλάκι από τις 45 μοίρες. Ο Μπράουν, τελειωμένη, σκοτωμένη, πεθαμένη φάση. Την κάθε αύριο Ρέθυμνο ΑΕΚ στην Κρήτη. Περνάει ο Τάλτον, ωραία πάσα και... ο Άρης είχε δύο, ο Τάλτον είχε δύο επιλογές και τον Γκάγκ. Πηγαίνει μέσα, ωραία κίνηση με το αριστερό. Μπράουν, το σκριν του Παπαγιάννη. Ο Μπράουν πηγαίνει όλο το δρόμο. Σκοράρει με τα απλό 93-71, αυτή είναι η μέγιστη. Τάλτον πηγαίνει προς τα μέσα, ο στροβιλισμός του. Το καλάθι από τον Αμερικανό, 93 και το ρεκόρ του που ήταν 16 εναντίον. Παπαδάκης,
συνδέεται αμέσως. Ο Μαδάκης που είχε γίνει γνωστός όταν παίζοντας ή τον Πανέκο, όταν παίζοντας το Trip Crown την Ακαδημία. Γεια σας και ο κόσμος. Ο Δημήτρης Παπανικολάου. Εδώ ίσως πάμε για το... πάμε για αυτό. Για το κάνουμε μας τον εμπειριασμό από τον Wesley Johnson. Το σου τριών πόντων από το Κετσέβιτσους, έκτη βόμβα από τον Λιθουανό. Ξανά το κάρφωμα του Τζόνσον. Εντάξει, για να δούμε ποιος θα γράψει την ταρίφα του Παναθηναϊκού, την κατοστάρα. Ο Τζόνσον! 101-76! Αύριο 104 στην Πηλαία και θα βάλει την πρώτη του κατοστάρα εντός έδρας. Παπαγιάννης, 103-79. Άλλο κορμί και αυτός είναι του 2018, από το Ρούπελ Σιδηροκάστρου. Παπαδάκης ξανασκοράρει με lay-up. Όσο περνάει ο καιρός τόσο καλύτερα. Νομίζω ναι. Ισχύει. Ναι, ναι. Παπαδάκης, pick and roll. Παπαγιάννης, το floater μέσα. Καλή επίθεση. PG, όπως τον έλεγε ο Πιτίνο, ο Παπαδάκης. Και ερχόμενος εκεί ως τρέιλερ, ο Μεγαρίτης. Στα χρονικά δηλαδή. 3-1. Και λέει από... καλάθι από τον Ατζιπογλου. Πανέκος δεν έχει λόγο να κάνει επίθεση. 108-86. Πανέκος πηγαίνει στο 5-0. Ο Άρης υποχωρεί στο 1-4, μία νίκη και 4 ήττες. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αδιάφορος στο ελληνικό ποτάλημα. Δεν έχει παίξει ακόμα κύπελο. Θα παίξει 2 εβδομάδες από σήμερα.